επιστρέφει στην κανονικότητα, φυσικά στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Επιπροσθέτως, έχουμε δει τον προτινόμενο ευρωπολογισμό, τις αλλαγές που επήλθαν, έχουμε δει 3,5% πλεώνασμα το οποίο επετεύχθη και τούτη η επιτυχία επέτρεψε στην Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη να μην εφαρμοστεί η περικοπή των συντάξεων. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση, διότι ποτέ δεν πιστέψαμε ότι κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο και δεν θέλαμε φυσικά οι Έλληνες συνταξιούχοι να υποφέρουν έτη περαιτέρω ως ένα κλειδώτημα της κρίσης. Φυσικά περισσότερα μπορούν να γίνουν και η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε μια νέα φάση. Βρισκόμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή, θα υπάρχει μια αποστολή συγκεκριμένα ακολουθεί. Ελπίζω ότι αυτή η αποστολή θα είναι χρήσιμη και έτσι το Eurogroup θα μπορέσει να αποδεχτεί την έκβαση αυτή, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία στο αμέσως προσεχές διάστημα και φυσικά θα μπορέσει η Ελλάδα να πάρει την επόμενη δόση που έχει προβλεφθεί. Επιπλέον συζητήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό τις συνθήκες μιας επιτυχούς έκβασης σε αυτή τη μεταμνημονιακή εργασία και σαφώς θα συζητήσουμε ακριβώς αυτές τις λεπτομέρειες με τον κύριο Δραγασάκη και φυσικά με τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Σταθάκη αλλά και την κυρία Αυτιόγλου. Πραγματικά κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση και τώρα ας καταστήσουμε την Ελλάδα ένα πλήρες success story. Ας δούμε εδώ μια πολύ επιτυχημένη ιστορία και φυσικά δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να μειώσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους και φυσικά να υπάρξουν κοινωνικά μέτρα. Ας καταστήσουμε λοιπόν ένα πλήρες success story την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση και της Επιτροπής και αυτό ήταν ανέκαθεν το μήνυμά μου και αυτό είναι το μήνυμά μου και σήμερα. Κάποια σχόλια για το Brexit και για τις εξελίξεις σχετικά με την κυρία May στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια πολύ σημαντική ψηφοφορία, σαφώς. Ξέρουμε επακριβώς τι δεν θέλει το Βρετανικό Κοινοβούλιο και τώρα αναμένουμε να δούμε τι θέλουν ακριβώς οι Βρετανοί. Η μοίρα τους είναι στα δικά τους χέρια και φυσικά η Επιτροπή πάντοτε στέκεται αργός στο πλευρό τους. Έχουμε εκκινήσει την διαπραγματευτική διαδικασία και πάντοτε είμαστε διαθέσιμοι για να βρούμε μια λύση. Η συμφωνία υπήρξε στο τραπέζι, πιστεύουμε ότι ήταν η καλύτερη λύση. Τώρα λοιπόν θέλουμε οι Βρετανοί να εκφραστούν, γνωρίζοντας ότι φυσικά μας τελειώνει ο χρόνος. Και έτσι πρέπει να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις τώρα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και φυσικά και της Ευρώπης εν συνόλο. Και σχετικά με το νέο όνομα της γειτονικής στην Ελλάδα χώρα, δεν σχολιάζω την πολιτική κατάσταση. Υπάρχει μια ψηφοφορία σήμερα εδώ στην Ελλάδα και κατόπιν θα υπάρξουν και αντίστοιχες διαδικασίες. Θα δούμε τα απόψινά αποτελέσματα. Όμως για το θέμα αυτό καθεαυτό, επί του ονόματος, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή και όχι μόνο η Επιτροπή αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνόλο, όλα τα κράτη-μέλη είναι υποστηρικτικά και πιστεύουν ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι προς το συμφέρον φυσικά της Ελλάδος και φυσικά των γειτόνων της. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι είναι ένα ιστορικό επίτευγμα στρατηγικής σημασίας και έτσι λοιπόν ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα υποστηριχθεί και θα εφαρμοστεί. Ξέρετε, στην Ευρώπη θέλουμε να δούμε πώς θα συνενώνουμε τους λαούς, πώς θα έχουμε μια συμφιλίωση των λαών. Θέλουμε επίσης να θεραπεύουμε τις πληγές του χθες και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι άλλωστε και η ίδια η Ευρώπη. Μετά την φυγή του κυρίου Καμένου και τις κινήσεις στην κέντρο αριστερά, πώς ακριβώς σχολιάζεται? Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από την κέντρο αριστερά φυσικά στη Γαλλία, αλλά τώρα εδώ είμαι με άλλη ιδιότητα, είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος. Δεν θα ήθελα να μιλήσω επ' αυτού, είμαι εδώ για να μιλήσω για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου μου. Χαιρετήσατε την επιστροφή στην κανονικότητα, μιλάτε και για την κανονικότητα στις αγορές, το πιστεύετε και αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες του κυρίου Πρωθυπουργού αλλά και της κυβέρνησης, οι προσπάθειες των Ελλήνων γενικά, κινούνται προς μια επιτυχημένη οικονομική πτυχή. Και φυσικά, ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει επακριβώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν, να επιτευχθούν. Γνωρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και, για παράδειγμα,
η μείωση των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί πολύ καλά, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων. Γι' αυτό η μεταμνημονιακή εποχή είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και η επόμενη δόση της μεταμνημονιακής περίοδου. Πέρα από την οικονομική πτυχή, μιλάμε και για μια πολιτική σπουδαιότητα, γιατί αυτό σημαντοδοτεί ότι η Ελλάδα όλο ένα και περισσότερο βρίσκεται πιο κοντά στην κανονικότητα. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα ως άνθρωπος της Γαλλίας στην αρχή, μετά ως Ευρωπαίος Επίτροπος, και πιστεύω ότι ανέκαθεν θέλαμε η Ελλάδα να παραμείνει στην καρδιά της Ευρωζώνης. Και πιστεύω ότι θέλουμε πλήρη πρόσβαση στις αγορές και όλες οι κινήσεις που γίνονται πρέπει να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον Επίτροπο Μοσκόβηση. Αναφέρθηκε σε όλα τα